συνοικήσε λέοντι και δράκοντι ευδοκίσω, ή ενικήσε με τα γυναικός πονηράς. Δηλαδή θα ευδοκίσω, θα προτιμήσω να συγκατοικώ με λιοντάρι και με φίδι παρά να συνοικώ με κακιά γυναίκα. Προσέξτε, όταν λέμε κακιά γυναίκα δεν εννοούμε ότι κάθε γυναίκα είναι κακιά, προς Θεού. Μην δηλαδή το πάρετε και πείτε ότι στρέφεται ο λόγος του Θεού εναντίον σας. Απλώς λέει κακιά γυναίκα, όπως αναφέρεται και εις των κακών άνθρωπων, τον κακόν άνδρα. Βεβαίως. Συνεχίζει, βλέπουμε εδώ ο ιερός συγγραφέας να δείχνει το φόβο του από την συνίκηση με κακιά γυναίκα. Ό,τι αναφέρει είναι παροιμιώδες, διότι αυτές οι θέσεις αναφέρονται και στο βιβλίο των παροιμίων και συγκεκριμένα αναφέρω κανένα δυο. Λέγουν οι παροιμίες στο 21ο κεφάλαιο: «Κρίσον οικήν εν γη ερήμο, ή μεταγυναικός μαχήμου και γροσόδους και οργύλου. Είναι πιο καλά κανείς να κατοικεί σε έναν τόπον έρημον παρά να κατοικεί με γυναίκα μάχημον». Δηλαδή εκείνη η οποία είναι έτοιμη να ανοίξει πόλεμο, ξύνει τα νύχια της για πόλεμο, ή γλωσσώδης γυναίκα, η γυναίκα η οποία προκαλεί, έχει γλώσσα, φοβερή γλώσσα, και οργύλος γυναίκα, εκείνη η οποία οργίζεται. Πραγματικά είναι φοβερό πράγμα να βλέπεις έναν οργισμένον άνθρωπον. Στον άνδρα κάπως προσυδειάζει, το έχουμε συνηθίσει, όπως θέλετε πάρτε. Το να βλέπετε όμως γυναίκα η οποία είναι οργύλος, οργίζεται φοβερά, είναι κάτι άλλο. Και ακόμη μία παροιμία στο 25ο κεφάλαιο: «Κρίσον οικήν επιγονίας δώματος, ή μετα γυναικός λιδόρου εν οικία κοινή». Είναι προτιμότερο να ανεβείς απάνω στην ταράτσα σου, να πας σε μια γωνίτσα, εκεί να μείνεις και να κοιμηθείς, παρά λέγει να μένεις εν οικία κοινή στο ίδιο σπίτι με γυναίκα λίδωρον. Δηλαδή με γυναίκα η οποία είναι γυναίκα που βρίζει. Θα δούμε τη λιδωρία λίγο παρακάτω. Είναι φοβερό πράγμα. Οδηγεί δηλαδή τον άνθρωπο στην απόγνωση, γιατί πουθενά δεν φαίνεται σε μια τέτοια γυναίκα η διόρθωση. Πρέπει όμως να πούμε ότι τα ίδια αισθήματα μπορεί κάποτε να υπάρχουν στην σύζυγον εις βάρος του συζύγου της. Το είπα και προηγουμένως, το είχα πει και την περασμένη φορά. Εδώ βέβαια ο λόγος είναι για την γυναίκα, αλλά δυστυχώς υπάρχουν άνδρες κακορίζικοι, οκνηροί, βλάσφημοι, ανήθικοι, μπεκρίδες, και αποτελούν μέγιστο πρόβλημα για τη σύζυγό τους. Έχω ακούσει άμπολες ιστορίες, και εσείς πρέπει να έχετε ακούσει τέτοιες ιστορίες ανδρών που δεν μπορούν με τίποτα να διορθωθούν, και για τη γυναίκα τους, ατύχει να είναι η γυναίκα και φιλήσυχος, είναι κάτι τρομερό. Αν είναι και αυτή η ίδια ποιότητα, κάτι μια αναφορά γίνεται αν φτάσουμε σήμερα, δεν ξέρω, να είναι και η γυναίκα και ο άνδρας και οι δυο το ίδιο, εκεί είναι που γίνεται θέατρο ξύλου. Όσα σου δώσω, όσα μου δώσεις. Ξύλο, δηλαδή άγριο ξύλο. Επιτρέψατε μου να ερωτήσω. Τον καιρό της επιλογής συζύγου, είτε να βρεις τον σύζυγον, είτε να βρεις την σύζυγον, αδελφέ μου, δεν έβλεπες τι διαλέγεις. Μη μου πείτε ότι όλα αυτά τα φαινόμενα ήρθαν μετά το γάμο, μη μου το πείτε αυτό. Δηλαδή όχι ότι τότε μετά το γάμο χάλασε η γυναίκα ή χάλασε ο άνδρας, γι' αυτό το λόγο τα πράγματα είναι πάρα πολύ δυσάρεστα. Απλώς τα κριτήρια του γάμου ήσαν αλότρια. Δεν είδαν εκείνοι που διαλέγουν, δεν διάλεξαν με αληθινά κριτήρια. Ήταν ο γάμος όχι κατά Θεόν αλλά κατά επιθυμίαν. Σε αυτό το σημείο θα επανέλθω, αν προλάβουμε σήμερα, να σας πω και περισσότερα για τα κριτήρια που πρέπει να διαθέτει κανείς για να διαλέξει τον την σύζυγον. Και αυτή, δηλαδή γάμος κατά επιθυμίαν, όχι γάμος κατά Θεόν. Και αυτή η επιθυμία έχει έναν πολύ ευρύ χαρακτήρα. Δηλαδή είναι ωραία γυναίκα, γι' αυτό την παίρνω. Τα παρακάτω. Είναι ωραίος άνδρας, γι' αυτό τον παίρνω. Τα παρακάτω. Έτσι κυρίως είναι η ομορφιά, η οποία πλάνα. Είναι ακόμη και ο πλούτος, όταν έχουμε κενόδοξον γυναίκα που θέλει να έχει πλούτο στα χέρια της για να κάνει τις επιθυμίες της, τις γούνες της, τα φορέματά της, τα ταξίδια της. Θέλει λοιπόν έναν σύζυγο πλούσιο και δεν κοιτάζει παρά μόνο με αυτό το κριτήριο. Είναι πλούσιος. Όλα τα άλλα δεν τα βλέπει. Όλα τα άλλα όμως θα φανερωθούν μέσα εις των γάμων. Και τότε τι γίνεται? Και ακόμη η προβολή, θα λέγαμε, η κοσμική προβολή, ή ακόμα ο άνδρας να θέλει να πάρει μια πάρα πολύ νεαρά γυναίκα και κάτι τέτοια που είναι ολότελα με κοσμική διάσταση. Έτσι ας προσέχουμε πολύ, αγαπητοί μου, τα κριτήρια, για να μην ακούμε το ερώτημα: τον καιρό που παντρευόσουνα, που διάλεγες, δεν έβλεπες τι παίρνεις? Για να θυμηθώ το Σωκράτη. Είναι αυτά που θα σας πω, είναι στον Πρωταγόρα, στο έργο του Πλάτωνος, Πρωταγόρας. Ίσως το κάνατε στο σχολείο, εμείς το κάναμε στην εποχή μας. Εκεί λέει στον νεαρόν Ιπποκράτη, τώρα το θυμήθηκα, μου ήρθε αυτό, είναι χρήσιμο, ο οποίος δέχθηκε πρωί, ακόμα δεν είχε φωτίσει, δέχθηκε έναν παλιό του μαθητή, τον νεαρόν Ιπποκράτη. Δεν είναι ο Ιπποκράτης ο γιατρός, απλώς ένα παιδί που το έλεγαν Ιπποκράτη, νεαρός. Ήρθε, λέγει, αργά στο σπίτι του από κάτι κτήματα που είχαν κάπου εκεί στην Πάρνηθα κοντά ή στην Φιλήν, και έμαθε ότι ήρθαν κάποιοι σπουδαίοι σοφιστές, ο Πρωταγόρας και 2-3 άλλοι ακόμη. Και λέει ο Σωκράτης, τον οποίον εξύπνησε πρωί, και μα ήθελα να πάω να γίνω μαθητής τους, αλλά θα σε παρακαλέσω να με συνόδευες. Είναι ο νεαρός ο οποίος ντρέπεται να πάει, να εμφανιστεί, και θέλει κάποιον συνοδόν. Υποτίθεται ότι ο Σωκράτης ήταν έμπειρος από κάτι τέτοια. Και εκεί αρχίζει ένας διάλογος. Και του λέει: εκείνα που θα σου σερβίρουν αυτοί, όταν θα πας στο σπίτι σου, ποιος θα τα ελέγξει? Είναι γνωστό ότι ο αρχαίος κόσμος κατεστράφει από τους λεγόμενους σοφιστάς, οι οποίοι εκήρυτον την αθεΐαν. Μπορεί με να ήσαν όλοι ειδωλολάτρε, αλλά αυτοί οι σοφιστές εκήρυτον την αθεΐαν. Μην το ξεχνάμε, το ξέρετε, το θυμάστε από το σχολείο. Προσέξτε τώρα, και λέει ένα ωραίο παραδειγματάκι. Όταν θα πάει ο μάγειρός σας, γιατί ο Ιπποκράτης ήταν πλούσιος, θα πάρει το ζεμπίλι και θα πάει στην αγορά, και εκεί οι έμποροι τον ξεγέλασαν, δεν του δώσαν φερρυπίν κάποιο καλό προϊόν, ας πούμε ένα κρέας που δεν ήταν φρέσκο, ή δεν ξέρω, ένα λαχανικό, ένα φρούτο που βρέθηκαν σάπια φρούτα. Σε ρωτώ, του λέγει, όταν θα επιστρέψει ο μαγειρός σας στο σπίτι και ετοιμάζεται να μαγειρέψει, θα δει τα προϊόντα. Θα δει, ας πούμε, ότι το κρέας δεν είναι και πολύ φρέσκο, κάπου μυρίζει. Θα το χρησιμοποιήσει? Όχι. Εάν λοιπόν εσύ στο ζεμπίλι της υπάρξεώς σου ψώνισες αυτά που λένε οι σοφιστές, γυρίζοντας στο σπίτι, ποιος θα ελέγξει αυτά που εσύ ψώνισες? Είναι πάρα πολύ ωραία, επειδή μ' άρεσε από τότε, από μαθητής μου άρεσε πολύ, γι' αυτό και το κράτησα στη μνήμη μου. Ξέρετε, εκείνα που μας αρέσουν τα κρατάμε στη μνήμη μας. Λοιπόν, τι θα έλεγα τώρα εδώ? Προσοχή, μεγάλη προσοχή. Ύστερα, ο νέος και η νέα σήμερα έχουν γνώμη. Δεν είναι όπως μια παλιότερη εποχή που μπορούσε να βιαστεί μια γυναίκα, να εκβιαστεί μια γυναίκα από τους γονείς της. Όχι, θα πάρεις αυτόν. Μα δεν μ' αρέσει, μα δεν το θέλω, δεν τον θέλω. Αυτή η εποχή έχει περίπου περάσει. Δηλαδή σήμερα και το αγόρι που θα παντρευτεί και το κορίτσι έχουν γνώμη, και η γνώμη τους πολλάκις έρχεται σε αντίθεση με τη γνώμη των γονιών. Συνεπώς δεν μπορεί κανείς να πει ότι με εξεβίασαν. Πάντως να ξέρετε ότι αν διαλέχθηκε μία τέτοια γυναίκα ή ένας τέτοιος άνδρας, λύσης εναλλακτική δεν υπάρχει έξω από την άνοχη και την υπομονή. Όταν έρθει μετά στη μάνα, στον πατέρα, στον πνευματικό και πει, η γυναίκα μου είναι τέτοια ή ο άνδρας μου είναι τέτοιος, τι πρέπει να κάνω? Το μόνο που δεν μπορούμε να πούμε είναι, πάρε διαζύγιον. Δεν ξέρω αν οι γονείς το πούν. Οι γονείς οι οποίοι βέβαια δεν έχουν φόβο Θεού μπορούν να το πούν. Ο πνευματικός όμως αυτό δεν μπορεί να το πει ποτέ. Εάν συμβουλεύσει δύο πράγματα ο πνευματικός, το διαζύγιον και την έκτρωση, ξέρετε τι συμβαίνει? Θα πάει να κρεμάσει το επιτραχύλιόν του και δεν θα το ξαναβάλει στο λαιμό του. Τελείωσε. Διότι είναι γνωστό από τα κολλήματα, ένα από τα κολλήματα είναι και ο φόνος. Συμβουλεύεις λοιπόν εσύ ως ηθικός αυτουργός να πάει η γυναίκα να κάνει έκτρωση? Θα μου πείτε, κινδυνεύει να πεθάνει. Αυτό είναι δικό τους θέμα. Είναι θέμα των συζύγων, το τι θα κάνουν. Εσύ συμβουλή δεν μπορείς να δώσεις ποτέ τέτοια, να πάει να κάνει η έκτρωση. Μα ποτέ εις τον αιώνα τον άπαντα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι το πράγμα είναι πάρα πολύ σοβαρό, και αν λάβετε και υπόψη ότι το διαζύγιον στην Καινή Διαθήκη απαγορεύεται. Θα δούμε στο τέλος του κεφαλαίου να δίνει τη συμβουλή ο σοφός Σιράχ για διαζύγιο. Λέγει ότι αν έχεις μια τέτοια γυναίκα, ξέκοψέ την, δώσε της διαζύγιο. Μην ξεχνάμε όμως ότι είμαστε στην Παλαιά Διαθήκη, ότι το θέμα στάθηκε κρίσιμο κάποτε με τους γραμματείς, φαρισαίους κτλ. Γιατί λέει ο Μωυσής μας έδωσε βιβλίον αποστασίας, βιβλίον αποστασίου, δηλαδή διαζύγιον. Εσύ τι έχεις να πεις? Είπαν εις τον Χριστόν, δια την σκληροκαρδία σας, λέει, αναγκάστηκε ο Μωυσής να επιτρέψει το διαζύγιον. Ο Θεός έκανε τον άνθρωπο άρσεν και φίλοι απαρχής. Ενώθηκαν, θα είναι ενωμένοι πάντοτε. Το διαζύγιο δεν υπάρχει. Είδατε, δια την σκληροκαρδία ημών. Τώρα βέβαια αυτό πέρασε και στην Καινή Διαθήκη. Σήμερα έχουμε βεβαίως το διαζύγιο. Σήμερα το έχουμε όχι γιατί μόνο θα μπορούσε να κινδυνεύει φερειπίν η ζωή της γυναικός, όπου ο Μωυσής δίδει το βιβλίο αποστασίου, αλλά λέγει τι λέγει, ότι ένεκα ασυμφωνίας χαρακτήρων, τρέχα γύρευε. Γιατί δεν λαμβάνει υπόψη το στοιχείο υπομονή, ανοχή και τα λοιπά, ο νόμος, και η Εκκλησία αποδέχεται κατά μεγίστην δυστυχία. Ναι, μη σας κάνει δε εντύπωση ότι τον τελευταίο καιρό η Εκκλησία μας προχωράει με βήματα τέτοια, δηλαδή γοργά προς κάτι που δεν είναι το ευαγγελικό ήθος, μη σας κάνει αυτό εντύπωση. Και δεν είναι μόνο το διαζύγιο, είναι και ο γάμος εκ διαζυγίου, άλλο θέμα αυτό. Πήρες διαζύγιο, σε εγκατέλειψε ο άνδρας σου, σε εγκατέλειψε η γυναίκα σου, μην ξαναπαντρευτείς. Αλλά παντρεύει η Εκκλησία και εκ διαζυγίου. Κάπου σας το λέγω, το έχετε ακούσει όλοι σας. Και γιατί εσύ που είσαι άγαμος ή η γυναίκα άγαμος να πάει να πάρεις έναν που παντρεύτηκε και πήρε διαζύγιο, ή μια γυναίκα, για ποιο λόγο? Υπάρχει λόγος? Πήγαινε να βρεις άγαμον άνθρωπο παρακάτω. Παίρνεις παντρεμένο και διαζευγμένον, για ποιο λόγο? Για να έχεις, θα λέγαμε, κόλλημα θείας κοινωνίας λίμωνο για όλη τη ζωή. Γιατί λέει ο Κύριος, εκείνος που παντρεύεται εκ διαζυγίου είναι μόνιμα μοιχός. Μόνιμα. Θα μου πείτε, μα κοινωνούν οι άνθρωποι. Τι να πω. Λέγω, να, χθες διάβασα και σήμερα στον Ορθόδοξο Τύπο, χθες στην Αριστεϊκή Εφημερίδα, την Ελευθερία, στην Αυστραλία λέγει, θα διδάσκεται και το μάθημα της ομοφυλοφιλίας. Μπράβο μας. Εδώ τώρα, σήμερα, τώρα που ερχόμουν έτσι, μια ματιά στην εφημερίδα, κάτι ανάλογο, ότι πάμε να ενωθούμε με τις εκκλησίες εκείνες της Ευρώπης, των οποίων οι κληρικοί είναι ομοφυλόφιλοι. Πού πάμε. Γι' αυτό βλέπετε ότι ένα από τα πολύ σκληρά αμαρτήματα είναι και η ομοφυλοφιλία. Θα σας υπενθυμίσω κάτι, εμένα με συνέχει όλα τα χρόνια από τον καιρό που το διάβασα, και κάπου σας το λέω. Λέει ο Άγιος Ιερώνυμος ότι όταν γίνει στους χριστιανικούς λαούς, εννοείται, η ομοφυλοφιλία αρκετή, τότε βρισκόμαθα εις το τέλος. Δηλαδή στο τέλος της ιστορίας. Από πού το βγάζει? Θα σας το πω απλούστατα. Έχουμε ιστορικών προηγούμενων. Γιατί κατεστράφησαν τα Σόδομα και τα Γόμαρα? Γιατί? Μήπως γι' αυτό το αμάρτημα. Λέγει ο Θεός στον Αβραάμ, έφτασε είδηση σε μένα στον ουρανό ότι υπάρχει αυτό το αμάρτημα. Πάω να δω, έτσι είναι? Δηλαδή ο Θεός τροποντινά, κατά έναν άνθρωπο παθή τρόπο, δεν πιστεύει ότι μπορούν οι άνθρωποι να κάνουν τέτοια καμώματα, και πάει να δει, ακούστε, με τα μάτια του. Δεν το πιστεύει. Λοιπόν, αγαπητοί μου, εφόσον κατεστράφησαν μέχρι ενός οι κάτοικοι αυτής της πέντα πόλεως, τελικά 4 πόλεις καταστράφησαν από τις 5, αλλά μετήρχοντο οι άνθρωποι αυτοί αυτό το αμάρτημα. Έχουμε λοιπόν το ιστορικό προηγούμενο. Μην ξεχνάτε, όσα ιστορικά προηγούμενα έχουμε, θα είναι αυτά στοιχεία των εσχάτων, όπως οι 10 πληγές του Φαραώ, όπως το μάνα στην έρημο. Ναι, θα τρέφει, λέει ο Θεός, τους χριστιανούς στην έρημο 3,5 χρόνια. Αυτά είναι ιστορικά προηγούμενα που κανείς δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει. Αυτά λοιπόν τώρα θα είναι και στοιχεία των εσχάτων. Γι' αυτό έχουμε ιστορικά προηγούμενα, για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία ότι τα πράγματα έτσι, αγαπητοί μου, θα γίνουν.